Θα ξεκινήσω με αυτό που αναφέρατε. Είδατε ένα ΦΕΚ. Αυτό το ΦΕΚ είδαμε και εμείς, ξαφνικά. Φυσικά υπήρχαν διάφορες πληροφορίες στο παρασκήνιο, αλλά δυστυχώς με το παρασκήνιο δεν μπορείς να βοηθήσεις, ακόμα και αν μπορείς και αν θέλεις και αν έχεις την καλή διάθεση, να το πω έτσι. Αυτό που είδαμε ήταν ένα ΦΕΚ που μιλάει για συγχώνευση δύο υπηρεσιών. Εσείς το φτάσατε μέχρι το επίπεδο του πώς θα χωρέσουν στα κτίρια αυτά. Που ναι, το πήγα και στο λειτουργικό. Ξέρουμε τι σημαίνει. Εμείς το πάμε κάποια βήματα παρακάτω, γι' αυτό και θα δείτε στο κείμενό μας, το οποίο είναι πολυσέλιδο μεν, ωστόσο βγήκε και σε ηλεκτρονική μορφή να μπορεί κάποιος να το ακούσει, και πάνω σε αυτό θα σας δώσω και μία είδηση αργότερα. Κοιτάξαμε τα θέματα, όχι μόνο των συναδέλφων που θα χωρέσουν για να εργαστούν αποδοτικά παραγωγικά, αλλά κοιτάμε και τα θέματα το πώς θα μπορέσει το συναλλασσόμενο κοινό να έχει κατάλληλη ισότιμη πρόσβαση στον χώρο, στον τόπο εγκατάστασης του ΠΑ, και θα έχει και σωστές συνθήκες όπως αρμόζουν σε μια υπηρεσία απασχόλησης που θέλουμε πλέον να λεγόμαστε και ακολουθήσαμε την μετονομασία σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρωτόκολλα. Αν θέλουμε λοιπόν να είμαστε μια ευρωπαϊκή υπηρεσία απασχόλησης, θα πρέπει να διαθέσουμε χώρους για να μπορούμε με ιδιωτικότητα και με σεβασμό και στην προσωπικότητα και στα προσωπικά δεδομένα του κάθε ενός συναλλασσόμενου άνεργου να κάνουμε σωστά τη δουλειά μας. Εμείς αυτό ζητάμε. Δεν είμαστε κατά τη συγχώνευση. Οι συγχωνεύσεις δημιουργούν κάποιες οικονομίες, αλλά αν στο όνομα αυτών των οικονομιών ξεχάσουμε όλους τους άλλους παράγοντες που απαιτούνται για να παρέχουμε ποιοτικές υπηρεσίες στους πολίτες, ξεχνάμε οποιοδήποτε όφελος και μάλιστα δημιουργούμε μεγαλύτερο κοινωνικό και συγγνώμη, οικονομικό κόστος. Για να σταματήσουμε, από το πρώτο, έτσι όπως το είπατε κύριε Ντερμανάκη, μισό λεπτό, είπατε πληροφορηθήκαμε και εμείς μέσω ΦΕΚ για αυτή τη συγχώνευση. Άλλο τι μπορεί να λεγόταν στο παρασκήνιο, αλλά δεν υπήρξε ούτε κάποια συζήτηση, ούτε κάποια διαβούλευση. Ήρθε ένα πρωί και ενημερωθήκαμε ότι θα γίνει αυτή η συγχώνευση. Ναι στη συγχώνευση, αλλά υπό ποια κριτήρια και αν αυτό το εγχείρημα θα βοηθήσει στην εξυπηρέτηση του κόσμου. Εκεί είναι που κολλάει το όλο πράγμα, έτσι δεν είναι? Ακριβώς, γιατί είναι πολύ παραγωγικό το θέμα, έχει να κάνει και με την ενδυνάμωση και ενίσχυση των υπηρεσιών μας, των ηλεκτρονικών μας υπηρεσιών. Δεν είναι μόνο τα κτίρια, ξέρετε, μια δημόσια υπηρεσία, είναι τα ηλεκτρονικά συστήματα και είναι και κυρίως το ανθρώπινο δυναμικό. Ειδικά σε έναν οργανισμό, σε μια υπηρεσία απασχόλησης που ενδιαφέρεται για το ανθρώπινο δυναμικό αυτής της χώρας. Κοιτάμε όμως και το ανθρώπινο δυναμικό που εξυπηρετεί το συναλλασσόμενο κοινό. Και πώς το κοιτάμε? Με σωστούς χώρους εργασίας, κατάλληλους χώρους εργασίας και πάνω απ' όλα χώρους εργασίας που μπορεί να έρθει ο πολίτης όσο γίνεται πιο οικονομικά, πιο γρήγορα, χωρίς να χρειάζεται να διανύσει η μισή πόλη του Ηρακλείου μέσα από περιοχές με έντονο κυκλοφοριακό πρόβλημα. Άλλα θέματα. Να σας πω τώρα, συγχώνευση, αναβάθμιση ηλεκτρονικών υπηρεσιών και διαλειτουργικότητα πληροφοριών. Αυτό δεν είναι κάτι που μπορεί να γίνει από τη μια μέρα στην άλλη, τουλάχιστον σε αυτό το επίπεδο από τη μία. Και από την άλλη, λύστε μου αν έχετε την καλοσύνη και μια άλλη απορία. Εδώ το χωρίσανε και είπανε ότι εδώ έχουμε δύο καταστήματα. Στο ένα κατάστημα θα εξυπηρετούνται οι άνθρωποι από άλλες περιοχές του Ηρακλείου και στο άλλο κατάστημα άνθρωποι από άλλες περιοχές του Ηρακλείου. Το ζητούμενο τους είναι ένα κτίριο. Γιατί, δεν ξέρω, για να μην πληρώνουν, ας πούμε, δεν ξέρω, τα κτίρια που στεγάζονται αυτή την ώρα πληρώνουν ενίκεια, είναι του δημοσίου, με αυτή την έννοια το λέω. Ή θα είναι και πάλι σε ένα χώρο δύο διαφορετικές υπηρεσίες, για να καταλάβω την ανάγκη του πράγματος, έτσι όπως το λέει το Υπουργείο από τη δική του την πλευρά και να καταλάβουμε και την εξυπηρέτηση. Εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε την εικόνα μόνο του ΦΕΚ, που μιλάει για συγχώνευση. Δεν γνωρίζουμε, ούτε μπορούμε να μπούμε στη διαδικασία αυτή τη στιγμή, αν δεν κληθούμε επίσημα σαν εκπρόσωποι των εργαζόμενων, δεν μπορούμε να μπούμε στη διαδικασία του να εικάζουμε ποιο κτίριο μπορεί να είναι, ποιο κτίριο μπορεί να μην είναι. Δεν θα γίνουμε ούτε μεσίτες, ούτε θα προωθήσουμε κάποια λύση πέρα από το ότι ζητάμε να υπάρχει σωστή επιλογή τόπου εγκατάστασης και κτηριακών εγκαταστάσεων για να διασφαλίζονται η παροχή
ιδιωτικών υπηρεσιών στους πολίτες, που δεν είναι μόνο το κτίριο, σας αναλέω και τόπος εγκατάστασης, γι' αυτό και αναφέρονται και όλοι οι υπόλοιποι παράγοντες στην ανακοίνωσή μας. Δεν είναι μόνο λοιπόν τα τετραγωνικά, πρέπει να είναι και κατάλληλα αυτά τα τετραγωνικά. Πρέπει να είναι και ένας χώρος που μπορεί να επιτρέψει στον άνεργο να έρθει και να μιλήσει με τον εργασιακό σύμβουλο και χωρίς να τον ακούνε άλλοι 15 που εξυπηρετούνται εκείνη τη στιγμή, εφόσον θέλουμε να γίνουμε μια ευρωπαϊκή υπηρεσία απασχόλησης. Πρέπει να έχουμε συν αυτά και άλλα πολλά που τα έχουμε ζητήσει εμείς σαν Διοικητικό Συμβούλιο το 2022, και θα γυρίσω στην κουβέντα σας ότι αυτά δεν μπορούν να γίνουν από μια μέρα στην άλλη. Το θέμα είναι πρέπει να πούμε σε πόσες μέρες πρέπει να τα κάνουμε. Mm. Κάποια στιγμή θα πρέπει να έχουμε τη μέρα 1, τη μέρα 2, να αρχίσουμε να βλέπουμε πράγματα. Για παράδειγμα, οι ουρές έχουν εκλείψει. Αυτό το πραγματικά άσχημο φαινόμενο και εικόνα για τον ΟΑΕΔ και τη ΔΥΠΑ έχει εκλείψει η ουρά. Έπρεπε να έρθει βέβαια ο κορονοϊός για να το δούμε, έτσι. Αλλά έχουμε εκλείψει την υποδοχή των δικαιολογητικών, αλλά πίσω από την υποδοχή των δικαιολογητικών δεν τρέχει μια ηλεκτρονική διαδικασία όπως η εκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων, που εσείς υποβάλλετε τη φορολογική σας δήλωση και κατευθείαν βγαίνει το αποτέλεσμα. Χρειάζονται πάλι χέρια για να δουν τα χαρτιά, πολλές φορές να τα τυπώσουν ενώ υπάρχουν και σε ηλεκτρονική μορφή, και να γίνει μια πάλι δουλειά που θέλει χέρια. Ζητάμε διαδικασίες, αυτοματισμούς και εργαλεία τα οποία θα επιταχύνουν την έκδοση των αποφάσεων για τα ταμεία, να αποδεσμευτεί κόσμος και να ξεχυθεί αυτό που λέμε στην αγορά, για να βοηθήσει την προσφορά και τη ζήτηση να έρθουν σε ένα επίπεδο σύζευσης καλύτερο. Μάλιστα. Ζητάμε μέσα, υποστήριξη, εργαλεία. Αυτά όλα αναφέρονται, και πάνω απ' όλα αλλαγή νοοτροπίας από τους διοικούντες, εφόσον θέλουν να έχουν το εργατικό δυναμικό σε μια καλύτερη κατάσταση. Πρέπει να έχουν και το ανθρώπινο δυναμικό του ίδιου του φορέα σε μια καλύτερη κατάσταση και με περισσότερη διαβούλευση σε όλα αυτά τα θέματα. Είμαστε εργαζόμενοι της πρώτης γραμμής, έχουμε καθημερινά επαφή με την αγορά και την κοινωνία. Θέλουμε να ακουγόμαστε, πρέπει να ακουγόμαστε καλύτερα και περισσότερο. Μα να σας πω τώρα, κύριε Ντερμανάκη, εμένα το μυαλό μου πάει στα απλά και πολύ πρακτικά πράγματα για τους ανθρώπους οι οποίοι, ας πούμε, ανήκουν σε περιοχές ή στο ΚΠΑ 2, όπως το λένε, της Νέας Αλικαρνασσού, οι οποίοι θα πρέπει να φύγουν, να μετακινηθούν, να πάνε σε μια άλλη περιοχή. Τώρα θα είναι ο Άι Γιάννης της Κνωσού ή θα είναι κάπου αλλού, τι θα βρούνε και πότε θα το βρούνε, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Είναι το πληροφοριακό σύστημα και όλα αυτά τα οποία θα πρέπει να γίνουν στην αρχή. Αν είναι να λένε ότι θα κάνουν μια συγχώνευση και μια υπερυπηρεσία για τον νομό Ηρακλείου, η οποία θα ταλαιπωρεί, τότε να μην την κάνουν καθόλου. Πού ήταν στο Ρέθυμνο που πήγανε να κάνουν πάλι συνένωση, σε ποια άλλη περιοχή ήταν και τελικά εγκαταλείφθηκε και πάλι χωριστήκαν οι υπηρεσίες? Όχι, το Ρέθυμνο έχει και αυτό, όπως και τα Χανιά έχουν ένα ΚΠΑ 2. Θυμάμαι κάτι είχε γίνει. Σε κάποια άλλη περιοχή τότε θα είναι. Γιατί και στο παρελθόν είχε επιχειρηθεί κάτι τέτοιο και είχαν χωρίσει τα δύο καταστήματα. Γι' αυτό το λέω. Τι να πω. Οι συνενώσεις και οι συγχωνεύσεις δεν είναι κάτι κακό. Θα σας αναφέρω και το εξής επίσης παράδειγμα που μπορούμε σαν ευρωπαϊκή υπηρεσία που θέλουμε να γίνουμε. Ο ΕΦΚΑ Βελγίου, το 1/3 των εργαζόμενων πάει κάθε μέρα στην εγκατάσταση, στα κτίρια του ΕΦΚΑ Βελγίου. Δουλεύει και από το σπίτι του. Έχουν όμως τα μέσα και τα πληροφοριακά συστήματα που τους επιτρέπουν. Έχουν τις διαλειτουργικότητες, γιατί εδώ στην Ελλάδα αντιμετωπίζουμε τα δεδομένα του ενός Υπουργείου σαν κτήμα του και μόνο. Δεν τα μοιράζεται με κανέναν άλλο. Δεν μπορούμε έτσι να δουλέψουμε. Δεν είμαστε κατά τη συγχώνευση. Θέλουμε όμως να δούμε τη συγχώνευση σαν ίσως το μικρότερο στοιχείο που μπορεί να ενισχύσει την παραγωγικότητά μας. Και βέβαια να ελαχιστοποιηθούν και τα παράπονα από πολίτες και με επιχειρήσεις, διότι δημιουργούνται νέα δεδομένα. Νομίζω ότι όλα αυτά δεν πρέπει να παραβλέπονται απλά για το οποιοδήποτε κεφάλαιο οικονομίας ή οικονομία, έτσι όπως το αναφέρατε και στην αρχή, κύριε Ντερμανάκη, και είναι εκείνη η οποία δημιουργεί προβλήματα, αρκεί να μην υπάρχουν ανισότητες σε όρους πρόσβασης. Αυτό που είπαμε δεν είναι τα. Δεν είναι το κατάλληλο κτίριο αυτό στη Νέα Αλικαρνασσό, δεν το συζητάω, έτσι που στεγάζονται αυτή την ώρα οι υπηρεσίες. Σε καμία περίπτωση μπορούμε
μπορούμε να έχουμε επισκεφτεί το σπάδιο Αλικαρνασσού. Οι κούτες είναι πάνω στις καρέκλες, γιατί δεν υπάρχει πλέον αποθηκευτικός χώρος. Αυτό είναι ένα γενικότερο πρόβλημα. Οι αποθηκευτικοί χώροι για το αρχείο των υπηρεσιών είναι ένα γενικότερο πρόβλημα, γιατί υπάρχει η υποχρέωση διατηρήσης του φυσικού, του έντυπου αρχείου, να το πούμε έτσι, για κάποια χρόνια. Πρέπει λίγο να μετεξελιχθούμε. Αν θέλουμε να κάνουμε σοβαρή δουλειά σε επίπεδο οικονομίας, δεν αμφισβητεί κανείς την πρόθεση και τη διάθεση όλων για να γίνει η εξοικονόμηση πόρων, αλλά πρέπει να γίνει η εξοικονόμηση πόρων ταυτόχρονα με αύξηση παραγωγικότητας. Δεν μπορούμε να είμαστε στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση που ακούμε συνέχεια και στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης με εργαλεία που δεν βοηθούν να εξυπηρετηθεί ταχύτερα και ποιοτικότερα ο πολίτης. Μα ούτως ή άλλως το αναφέρουν ότι δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού αυτή η συγχώνευση. Βέβαια, ο χρόνος δεν αναφέρεται που μπορεί να γίνει αυτό. Ναι, μένει να το δούμε αυτό, έτσι. Γιατί αν δεν έχεις κάτι το οποίο θα συζητείτε επίσημα, ακούμε διάφορα για κτίρια. Δεν θέλω να μπω σε αυτή την κουβέντα. Δεν θα γίνουμε, σας είπα, ούτε μεσίτες κανενός, ούτε. Ακούμε διάφορα. Το κόστος της απόφασης αυτής θα κριθεί με την όποια απόφαση ληφθεί, με τη συμμετοχή μας, ελπίζουμε, την κουβέντα αυτή, σαν εργαζόμενοι. Διαφορετικά, αν δεν μας καλέσουν να έχουμε κάποιο λόγο, να το πω έτσι, πάλι θα κριθεί. Φοβάμαι όμως ότι κόστος θα έχει αυτή η απόφαση. Μάλιστα. Το πόσο υψηλό θα είναι, πάλι θα το μένει να το δούμε. Και το πότε θα γίνει επίσης είναι αγνώστο. Περιμένουμε προς το παρόν. Απόφαση μόνο έχει ληφθεί και τίποτα περισσότερο, αλλά ο χρόνος αυτός είναι διευκρίνιστος. Κύριε Ντερμανάκη, σας ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες. Εδώ είμαστε, θα τα λέμε. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είμαστε ανοιχτοί και διαθέσιμοι για οποιοδήποτε θέμα προκύψει να συζητήσουμε. Από την πρώτη στιγμή, σαν Διοικητικό Συμβούλιο, έχουμε πει ότι θέλουμε να εξετάζουμε από τις απλές καταγγελίες με την βοήθειά σας, για να υπάρχει και η φωνή μας, να καταλαβαίνετε και να καταλαβαίνουν και αυτοί που δικαίως κάποιες φορές αγανακτούν ποιες είναι οι πραγματικές συνθήκες κάτω από τις οποίες δουλεύουμε και προσπαθούμε καθημερινά. 150-160 άτομα σε επίπεδο Κρήτη να διαχειριστούμε εκατοντάδες χιλιάδες πράξεων, διοικητικών πράξεων και αιτήσεων. Σας ευχαριστώ. Ίσως είναι από τις παραγωγικότερες υπηρεσίες επίπεδο χώρας. Καλημέρα σας. Καλή σας μέρα, ευχαριστώ πολύ.